Μια σχολή, η φιλοσοφική σχολή της Αθήνας έκλεισε από τα σκουπίδια και μετά μιλάμε για το πώς γινόμαστε ρεζίλοι έξω. Έκλεισε από την βρωμιά. Συγγνώμη, ποιος έκλεισε. Κλείσανε. Τόση ώρα και η ένταση που υπάρχει και ποιο θέμα είναι. Ότι δεν μπορεί. Συγγνώμη, τώρα να μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί η σχολή να δώσει λύση στο πώς να μαζέψουν τα σκουπίδια. Από ό,τι αποδεικνύεται δεν μπορεί. Με συγχωρείτε τώρα. Άμα δεν μπορούν να λύσουν αυτό το απλό πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λύνουν άλλα θέματα. Πείτε μου κάτι, να πάμε σε διάλειμμα. Πείτε μου κάτι. Ποιος φταίει και δεν παίρνουν τις καθαρίστρες πίσω σε εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου. Δεν έχω καταλάβει. Παθαίνει η κυβέρνηση ένα καθημερινό βατερλό στην εικόνα που έχει στον κόσμο, έχει που έχει θέμα. Δεν είναι κανείς υπεύθυνος. Όλοι λένε πρέπει να τις πάρουμε. Πρέπει να τις πάρουμε, πρέπει να υλοποιηθεί. Κανείς δεν το κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε καμιά εικόνα, καμιά ιδέα, κάτι? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν υπάρχει σαφέστερη δήλωση από αυτή που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σας λέω όμως, επειδή το θέμα ξεκίνησε από αλλού, εγώ θεωρώ αδιανόητο να καθόμαστε να κουβεντιάζουμε γιατί δεν μαζεύονται τα σκουπίδια στην φιλοσοφική τώρα. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι πρόβλημα των πανεπιστημίων. Δεν είναι και άλλα πράγματα που τους μα, ξεκίνησε. Μα από τις απολυμμένες καθαρίστρες υπάρχουν και του πανεπιστημίου καθαρίστρες. Όχι, ναι. Λέω ότι είναι και επιπλέον και άλλα ζητήματα. Και άλλα. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.